Το πύλιο εντάσσεται στους ξακουστούς μανιταρότοπους της Ελλάδας, έχοντας πλούσια παράδοση και συνδυάζοντας τον αγροτουρισμό με τη σωματική άσκηση και διατροφή. Οι διαστάσεις της μανιταροφιλίας και της μανιταρογνωσίας στην Ελλάδα αναπτύχθηκαν στο Συνεδριακό Κέντρο στα Μελισσάτικα, όπου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με θέμα «Ο θαυμαστός κόσμος των μανιταριών», που συνδιοργάνωσαν ο Φορέας Πολιτισμού της Μητρόπολης Δημητριάδος Μαγνήτων Κιβωτός μαζί με το 6ο Γυμνάσιο του Βόλου, που υλοποιεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την διατροφή και τη σωματική άσκηση. Κάθε Οκτώβρη που τα μαζεύουμε μέχρι αρχές Νοεμβρίου να πιάσουν τα κρύα, αλλά τώρα έχει προχωρήσει, αν μπορώ να το πω, η επιστήμη, έτσι, που δεν περιορίζονται μονάχα σε αυτές τις περιόδους, αλλά έχουμε μανιτάρια και όλο τον χρόνο, όπως έχουμε και έξω στο εκθετήριο που μας έφερε να δούμε και να γευτούμε ο Φώτης ο Παρασκευαΐδης. Όσοι βρέθηκαν στο Συνεδριακό Κέντρο απόλαυσαν τις μανιταρόσουπες και τα άλλα είδη διατροφής με κύριο χαρακτηριστικό τα μανιτάρια. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθαμε εδώ στο Βόλο. Ερχόμαστε, όπως είπε και ο Γιώργος, πέμπτη φορά εδώ πέρα. Και θα μαγειρέψουμε σήμερα ένα ριζότο με μανιτάρια και με καπνιστή πιπεριά φλωρίνες. Και μια χορτόσουπα με μανιτάρια. Ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, δάσκαλος, συγγραφέας, μουσικός, βραβευμένος από την Ακαδημία Αθηνών για την προσφορά του στην εκπαίδευση και την έρευνα και πρόεδρος των μανιταρόφιλων πανελλαδικά, τόνισε πως οι περιοχές που είναι οι πιο πλούσιες και γνωστές σε μανιτάρια είναι η Δυτική Μακεδονία, τα Ιωάννινα, η Χαλκιδική αλλά και το Πύλιο, που διαθέτει μεγάλη παράδοση στον τομέα αυτό. Είναι η πέμπτη φορά που ερχόμαστε στον τόπο σας και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, γιατί το Πύλιο έχει και μανιτάρια πλούσια, αλλά και παράδοση σχετικά με άλλες περιοχές της Ελλάδας. Και μάλιστα μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Διαπούλης το 1938 έγραψε βιβλίο για τα μανιτάρια του Πυλίου. Οπότε είναι ένας χώρος με ιδιαίτερη σημασία στον χώρο της μανιταροφιλίας και μανιταρογνωσίας σε όλη την Ελλάδα. Το 6ο Γυμνάσιο του Βόλου, στο πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων, εκπονεί πρόγραμμα αγωγής και υγείας με θέμα διατροφή και σωματική άσκηση, με συντονίστρια την κυρία Βασιλική Πατσαρούχα, φιλόλογο.